πολιτική και γεμάτη συμβολισμούς. Ήταν η στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, παρουσιάστηκαν νέα οπλικά συστήματα, βαριά τεθωρακισμένα αρμάτα και πύραυλοι που διαπερνούν αντιπυραυλικές ασπίδες. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του, είχε συνεχώς στον πλευρό του τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ, με τον οποίο μάλιστα συνομιλούσε διαρκώς. Στην ομιλία του διαμήνυσε ότι ο χιτλερικός τυχοδιοκτισμός έγινε θλιβερό μάθημα για την παγκόσμια κοινότητα, αλλά και ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι ιδέες της φιλετικής πρωτοκαθεδρίας και αποκλειστικότητας οδήγησαν στον πιο αιματηρό πόλεμο στον κόσμο. Μάλιστα. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στις εξέδρες των Ευσήμων από την πρόεδρο της Βουλής, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που κατέφθασε και στεφάνι μαζί με τους ξένους ηγέτες.